Καλησπέρα σας κύριε Τσόχο. Καλησπέρα σας, πώς είστε? Πήγατε τελευταία να πείτε σε κανένα βενζινάδικο γέμισε το να δείτε το κοντέρ τι έγραψε στο αυτοκίνητό σας? Όχι. Εντάξει. Δεν πήγα και δεν πήγα γιατί ξέρω και τι θα γράψει. Δεν θα γράψει πόσο είπες, 103 από υποφίλος. 104, 104. 104, 104. Εμένα αν είναι αδειών, έχει ανάψει λαμπάκι, θα ξεπεράσει το 150. Εντάξει, ναι, τα 50 τα depósita που είναι τα περισσότερα, εκεί γράφει. Άμα το πας στα κόκκινα, που μένουν λίγα, ας πούμε, στη ρεζέρβα, εκεί γράφει, παιδιά, αν πείτε γέμισε το, να το ξέρετε όλοι, στα 50 που είναι τα περισσότερα. Άκου να σου πω μια ιστορία. Πολύ σύντομη. Ναι. Έχω ξεχάσει να πάρω την κάρτα μαζί μου. Φεύγω και είναι αναμένο λαμπάκι. Φτάνω στο ραδιόφωνο εδώ στην Αθήνα. Ναι. Και φτάνω και πρέπει να έχω φτάσει με τις αναθυμιάσεις. Πια. Δηλαδή δεν έχει σταγόνα. Κυλάει με τις αναθυμιάσεις. Ναι. Λέω, ωραία. Δεν βαριέσαι. Δεν θα πάρω εγώ καφέ. Έχω μετρητά πάνω με ένα 20. Λέω, βάλε το γιατί δεν γυρνάμε. Ναι, απλά είσαι με 20 ευρώ. Βάζω το 20. Ξεκινάω. Και το λαμπάκι δεν έχει σβήσει. Εντάξει. Με 20 ευρώ. Ρεζέρβα όμως, εντάξει. Μπράβο. Με 20 ευρώ. Είχα ακόμα να μένω λαμπάκι. Οπότε καταλαβαίνεις τι χρειάζομαι για να γεμίσω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, κοίταξε, για μεταγραφικά πάντα θα μιλάμε μέχρι, αφού μας δίνουν και το δικαίωμα οι κινήσεις των ομάδων, δηλαδή και στην Αθήνα και, και εδώ στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μια κινητικότητα. Σήμερα θα δούμε και λίγο ΠΑΟΚ. Τώρα σε 2-3 μέρες. Το πρώτο φιλικό, ναι. Σε 2-3 μέρες θα δούμε και λίγο Άρη. Έχουμε δει Ολυμπιακό. Αυτά έχουμε δει μέχρι τώρα, έτσι. Καμία άλλη ομάδα, έτσι δεν είναι? Δεν έχει δώσει φιλικά. Δηλαδή ούτε η ΑΕΚ έχει δώσει, ούτε Παναθηναϊκός, εντάξει, ναι. Δεν ξέρω, δηλαδή μέχρι τώρα, κάνοντας ένα μίνι απολογισμό για τον τρόπο που κινούνται όλοι οι μεγάλοι, η πεντάδα δηλαδή, πώς τους βλέπεις εν όψη της νέας σεζόν? Έχουν χρόνο ακόμα, δηλαδή δεν είπαμε ότι τελείωσαν οι μεταγραφές τους, τις έκαναν και γεια σας, αλλά μέχρι τώρα ο τρόπος που κινούνται οι μεγάλοι, θέλω έτσι ένα σχόλιο από σένα για την πεντάδα, παραλαμβάνω. Ακόμα και ο ΠΑΟΚ, που θεωρητικά και πρακτικά είναι πιο μπροστά από όλους, διότι έχει κάνει μεγάλο αριθμό μεταγραφών και έχει λύσει αρκετά από τα ζητήματά του, ενδέχεται, έως είναι πιθανό θα έλεγα, να πάρει 4 ακόμη ποδοσφαιριστές, τουλάχιστον 4 ακόμα ποδοσφαιριστές, οι οποίοι να είναι και οι 4 είτε βασικοί είτε ενδυνάμει βασικοί. Ναι. Άρα πραγματικά είναι πολύ νωρίς, όταν η ομάδα που είναι πιο μπροστά στο μεταγραφικό σχεδιασμό από οποιαδήποτε άλλη και έχει κάνει ήδη τις περισσότερες μεταγραφές, να υπάρχει το ενδεχόμενο να πάρει ακόμη 4. Τι εννοώ ακόμη 4? Εννοώ έναν κεντρικό αμυντικό, εννοώ έναν κεντρικό χαφ στη θέση του Αουγκούστο, που είναι, υπάρχουν πάντα οι πιθανότητες, θα έλεγα ότι είναι και σοβαρές, να απολυθεί. Έναν βασικό εξτρέμ, αυτό το θεωρώ δεδομένο, και έναν center for που θα έρθει στη θέση του Τσόλακ, ναι, ο οποίος νομίζω πια μπορούμε να αρχίζουμε να υποθέτουμε ότι πλησιάζει στους Rangers. Νομίζω ότι η επόμενη πρόταση που θα έρθει από τους Κοτσέζους θα είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ για τον ΠΑΟΚ, συν κάποια bonus, πρόταση που τη βλέπω να γίνεται δεκτή. Μέχρι στιγμής είμαστε στα 2 κάτι οι Rangers, στα 3 ο ΠΑΟΚ. Νομίζω το 2,5 συμπόνους, είτε πρόκριση στους ομίλους του Champions League για τους Rangers, είτε γκολ του Τσόλακ στο σκοτσέζικο πρωτάθλημα, είτε και τα δύο, θα φέρουν πολύ κοντά τη συμφωνία. Οπότε ο ΠΑΟΚ θα πάρει και center for, που εν δυνάμει θα μπορεί να είναι βασικός, γιατί θα είναι ένας καλός center for. Μπορεί και να μην είναι, να μοιράζεται το χρόνο με τον
Ολιβέιρα ή να είναι δεύτερος. Mm-hmm. Αλλά η δυνάμη μπορεί να είναι βασικός. Ο εξτρέμ θα είναι σίγουρα βασικός. Αυτός που θα αποκτηθεί. Πριν πάμε στον εξτρέμ. Και δεν είναι ένας ο εξτρέμ. Μιχάλη, επίτρεψε μου μια διακοπή μικρή. Λοιπόν, ναι. Κάνω δεξιά. Αλάρμ. Ναι. Ο Τσόλακ δηλαδή μπορεί να κάνει. Το είπα και με ρώτησα και στο Στέργιο χθες που του μιλούσαμε για τη μεταγραφή. Για την πιθανότητα μάλλον να φύγει στους Rangers. Μπορεί να κάνει, ας πούμε, στην ομάδα αυτή που δεν είναι η ομάδα που την ψάχνεις, την κουκλάρεις για να τη βρεις, ας πούμε. Έτσι. Την ξέρουν όλοι. Είναι ομάδα ιστορική, ρε παιδί μου. Και δυνατή. Και να μην κάνεις τον ΠΑΟΚ. Θα αναρωτηθεί κάποιος, σαν και εμένα. Σωστά. Είναι ένα καλό ερώτημα. Έχω ξαναπεί ότι η σχέση ΠΑΟΚ Τσόλακ δεν κόλλησε ποτέ με τον τρόπο που θα μπορούσε να κολλήσει. Είναι πολλές φορές στο ποδόσφαιρο οι σχέσεις ομάδων με παιχτών είναι σαν τις ανθρώπινες σχέσεις. Βλέπεις ένα ζευγάρι και λες ταιριαστό είναι και στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου ταιριαστό. Σωστό, αν το πας εκεί είναι νιώθω. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει, γιατί αν δεις τον προ ΠΑΟΚ Τσόλακ στην Κροατία, το μετά ΠΑΟΚ Τσόλακ στη Σουηδία και τον Τσόλακ μετά τη Σουηδία στον ΠΑΟΚ, λες, okay, εδώ κάτι δεν κουμπώνει καλά. Και αν για την πρώτη φορά, στην πρώτη θητεία στον ΠΑΟΚ είπαμε ότι δεν τον στήριξαν πολύ, την δεύτερη θητεία τον στήριξαν. Mm-hmm. Βέβαια ήταν και καλύτερη η δεύτερη θητεία του από την πρώτη, επίσης είναι αλήθεια. Αλλά δεν ήταν τέτοια που να λες ότι αν μου δώσει κάποιος 2,5 εκατομμύρια ευρώ συν κάποια μπόνους, θα πω όχι. Είναι περίπου τα λεφτά που έδωσε ο ΠΑΟΚ να τον πάρει, άρα δεν βγαίνει ζημιωμένος. Και με αυτά τα λεφτά μπορεί να αναζητήσει έναν center for άλλου τύπου από τον Τσόλακ, που επίσης είναι μια ανάγκη του ΠΑΟΚ, γιατί ο Τσόλακ έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τον Ολιβέιρα και είναι λογικό ο Λουτσέσκου να θέλει δύο διαφορετικού τύπου center for στην ομάδα του. Έναν που παίζει μέσα στην περιοχή, μέσα στο κουτί, όπως είναι ο Ολιβέιρα, και έναν πιο κινητικό, πιο περιφερειακό, με ίδια ευχέρεια όμως στο σκοράρισμα, δηλαδή έναν πιο κοντά στα χαρακτηριστικά του Ακπομ, αλλά με καλύτερη σχέση με τα δίχτυα. Οπότε το βρίσκω λογικό από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ δεν βγαίνει ζημιωμένος, δεν τον ξαναδανίζει δηλαδή, ή δεν τον ξεπουλάει χάνοντας χρήματα από την επένδυσή του, το βρίσκω λογικό να τον δίνει. Επίσης την ίδια ώρα το βρίσκω λογικό να ενδιαφέρεται για αυτόν μια ομάδα από το σκοτσέζικο πρωτάθλημα, η κορυφαία, η μία από τις δύο κορυφαίες ομάδες. Γιατί είναι τέτοιου τύπου φορ που, πώς να το πω, ευδοκιμούν, ανθίζουν στο σκοτσέζικο πρωτάθλημα. Yeah. Βλέπε περίπτωση για Κουμάκι. Είναι τέτοιου τύπου το σκοτσέζικο πρωτάθλημα και το σκοτσέζικο ποδόσφαιρο, μοιάζει λίγο με το παλιό βρετανικό σε αρκετές περιπτώσεις, που η φορ ντερέκια, αυτό που οι Άγγλοι ή και οι Σκοτσέζοι λένε target man, δηλαδή τον τύπο που θα τον βάλεις μέσα στη μεγάλη περιοχή και θα τον στοχεύεις με γεμίσματα, με σέντρες, προκειμένου να τον βρεις και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, ευδοκιμούν σε αυτό το πρωτάθλημα. Οπότε είναι λογικό και το ενδιαφέρον των Rangers. Και είναι πιθανό να πάει εκεί και να βάλει 25 γκολ στο επόμενο πρωτάθλημα και να ξαναφουντώσει η κουβέντα. Πώς είναι δυνατόν ο Τσόλα όταν πηγαίνει στη Σουηδία να τα βάζει, όταν πηγαίνει στη Σκωτία να τα βάζει και όταν είναι εδώ να μην τα βάζει. Συμβαίνει. Συμβαίνει. Okay. Δεν είναι τόσο. Δεν είναι τόσο απορία μου. Είναι απλή, ας πούμε, πώς μπορεί μια τέτοια ομάδα να θέλει να επιδιώκει και να δίνει και λεφτάκια αρκετά για τον συγκεκριμένο και αυτός να μην κάνει για τον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η απορία μου. Απλή, δεν έχει κάτι, δεν είναι κάτι από πίσω. Κάτι... Ναι. Κατανοητό τι σημαίνει. Και σου λέω, κατά την άποψη μου, αν θέλει, ο Τσόλακ, αν όντως κλείσει και πάει στους Rangers, θα βάλει 20 γκολ του χρόνου στο σκοτσέζικο πρωτάθλημα. Θα ξανακάνουμε την κουβέντα. Μα πώς είναι δυνατόν, κτλ. Την ίδια ακριβώς κουβέντα που κάναμε για τον Γιακουμάκη, που στην ΑΕΚ ήταν δευτερότερος και δεν. Και στην Celtic μέσα πέρυσι, παίζοντας ένα γύρο, γιατί τον πρώτο γύρο ήταν τραυματίες, βγήκε από το σκόρερ του άθληματος. Πάμε παρακάτω. Συνεπώς, επιστρέφοντας στο μεταγραφικό σχεδιασμό του ΠΑΟΚ, που ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει και δεύτερο εξτρέμ, όχι μόνο έναν, μπορεί να πάρει και δύο εξτρέμ. Άρα, με όλα αυτά τα αν που σου είπα, καταλαβαίνεις ότι τώρα να κάνει εκτίμηση κανείς για τον ΠΑΟΚ, που ξαναλέω, έχει κάνει τις περισσότερες μεταγραφές από όλους και είναι πιο μπροστά.
με το ενδεχόμενο στη συνέχεια των μεταγραφών να αποκτήσει 4 βασικούς του, είναι λίγο, είναι ασφαλώς λίγο πρόωρο. Χώρια που πρέπει να αποκτήσουμε και μια εικόνα για ποδοσφαιριστές που είναι άγνωστοι στο κοινό και δεν φτάνουν ούτε τα βιντεάκια στο YouTube για να τους καταλάβεις, όπως ο Κουαλιάτα, γιατί πώς να καταλάβεις από έναν παίκτη που τόσο μικρός ηλικία που μέχρι τώρα έπαιζε στην Ουρουάη, ή για τον Ντάντας, δεν είναι ας πούμε σαν την περίπτωση του Σουάρες, mm-hmm. που πάνω κάτω ξέρεις τι περιμένεις με βάση το βιογραφικό του. Οπότε από αυτήν την ενία έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα φιλικά του ΠΑΟΚ. Πάω στον Άρη και θα επιμείνω για τον Άρη, θα χρειαστούμε πολύ χρόνο, γιατί για τον Άρη, πέρα ότι πρέπει να δούμε όλους τους καινούριους ποδοσφαιριστές που θα είναι πάρα πολλοί, 6 ή 7 στην ενδεκάδα του, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε και πόσο θα χρειαστεί να μονταριστεί αυτή η ομάδα, γιατί θα είναι μια τελείως καινούργια ομάδα, ειδικά όσον αφορά την μεσοεπιθετική λειτουργία της, ολοκένουργια. Μπορεί να έχει από την περσινή ομάδα, από τη μέση και μπρος ο Άρης, βασικό έναν ποδοσφαιριστή, τον Ιτούρμπε ή τον Μαντσίνη, ή άντε βαριά 2, τον Ιτούρμπε και τον Μαντσίνη. Και όλοι οι άλλοι να είναι καινούργιοι, ο Σεντερφόρη, 2 κεντρικοί χαφ, το Δεκάρι, ή και ένας από τους 2 εξτρέμ, ή όχι και ένας από τους 2 εξτρέμ, να μείνουν τουλάχιστον τώρα στην αρχή της σεζόν βασικοί ο Ιτούρμπε και ο Μαντσίνη. Ή να παίξει ο Ιτούρμπε στον άξονα και να δούμε έναν καινούργιο εξτρέμ, τον Ιτούρμπε και τον Μαντσίνη ως επιθετική τριπλέτα πίσω από τον Γκρέι που θα είναι ο Σεντερφόρ. Άρα και εκεί χρειαζόμαστε χρόνο. Ο Άρης πάει σε μια λογική πια, σε μια λογική παίχτων που δεδομένα είχαν μεγάλη ποδοσφαιρική αξία, δεδομένα έφτασαν σε πολύ υψηλό επίπεδο και το τελευταίο διάστημα, είτε τον τελευταίο χρόνο είτε τα τελευταία 2 χρόνια, είναι σε μια πτώση, σε μια κάμψη. Αυτές είναι οι επιλογές που κάνουμε τώρα και είναι επιλογές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Απλώς καλείται να αναγεννήσει ποδοσφαιριστές που δεδομένα είχαν πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική αξία. Δηλαδή αν προσθέσουμε τα ποσά που έχουν δοθεί για τους παίχτες που θα πάρει ο Άρης στην καριέρα τους στις μεταγραφές, μπορεί να φτάσουμε και τα 100 εκατομμύρια. Δηλαδή αν βάλουμε τα ποσά που έχουν δαπανηθεί για την απόκτηση του Γκρέι, τα ποσά που έχουν δαπανηθεί για την απόκτηση του Διόπ, τα ποσά που έχουν δαπανηθεί για την απόκτηση του Νταμπό, τα ποσά που έχουν δαπανηθεί για την απόκτηση του Πορτογάλου Εξτρέμ που έρχεται από τη Sporting Λισαβόνας, που η Sporting είχε δώσει κάποτε 5 εκατομμύρια. Αν τα προσθέσουμε όλα θα βρούμε 30, 15, 20, 5, ποσά δηλαδή πολύ μεγάλα. Άρα αυτή είναι η στρατηγική. Ο Άρης αισθάνεται και δεν τους παίρνει σε μεγάλη ηλικία, τους παίρνει σε, ξέρω εγώ, ο μεγαλύτερος που παίρνει από αυτούς είναι 31 ετών. Παίρνει και παίχτες που είναι 26, 27, 23. Άρα, πώς να το πω, πάει σε μια λογική ότι εδώ έχω βρει ορισμένες ευκαιρίες ορισμένων ποδοσφαιριστών που δεδομένα ήταν πολύ υψηλής ποιότητας και μπορώ να τους πάρω και να τους φέρω στην Ελλάδα και στον Άρη, γιατί είχαν μια κακή ή δύο κακές ή δύο μέτριες ή δύο όχι πάρα πολύ καλές χρονιές τις τελευταίες σεζόν και που έχει πέσει η αγοραστική τους αξία και εγώ μπορώ να τους πάρω και να τους εκτοξεύσω. Δηλαδή αντίστοιχη περίπτωση με τον Ιτούρμπε. Θυμίζω και ο Ιτούρμπε είναι ακριβώς ίδιας λογικής και τέτοιας περίπτωσης μεταγραφή. Mm-hmm. Απομένει να δούμε πόσο αυτό θα λειτουργήσει και κυρίως απομένει να δούμε και πόσο χρόνο θα χρειαστεί ο Μπούργος να φτιάξει μια ολοκένουργια ομάδα. Για τον Παναθηναϊκό δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Μπούργος, Μπούργος κιόλας, δηλαδή προπονητής, δεν λες ότι έχει και πολλά χιλιόμετρα σαν πρώτος προπονητής και κάνει στον Άρη τώρα, νομίζω αυτή, και με αυτό θα κλείσουμε για τον Άρη, νομίζω ότι κάνει το δύσκολο. Δηλαδή πάει από το δύσκολο δρόμο που έχει στροφές, ανηφόρες, κατηφόρες και δεν πάει από τον άλλο, την εθνική οδό, ας πούμε, τη σιγουριά. Ότι παιδιά, εγώ αυτή την ομάδα κάναμε και μεταγραφές, αυτή είναι η ομάδα. Δηλαδή πάει σε πολύ μεγάλο ρίσκο, νομίζω, με αυτές τις αλλαγές που αναφέρεις και εσύ. Ναι, ναι, 100%. 100%. Αν ένιωθε ανασφάλεια ή αν ήθελε να νιώσει μεγαλύτερη ασφάλεια, θα είχε ζητήσει να μείνουν κάποιοι. Δεν ξέρω ποιοι. Δεν έχει σημασία αν τα έχει ζητήσει να μείνει ο Σάσα ή να μείνει ο Ματιγιά ή να μην λυθεί το συμβόλαιο του Ενδιαγέ. Ναι, ναι. Ή, δεν έχει σημασία ποιους, πώς κτλ. Αλλά θα είχε ζητήσει να έχει κρατήσει, ξέρω εγώ,
τουλάχιστον για την αρχή της σεζόν, για τα προκληματικά, τα ευρωπαϊκά 7-8 παίχτες της περσινής βασικής ενδεκάδας και να πρόσθετε 3-4 και σιγά σιγά με τις επόμενες μεταγραφές να μπορούσε να αλλάξει την ομάδα περισσότερο, ακόμα περισσότερο. Και έχει συμμετοχή γιατί έχει γράψει χιλιομετράκια με τον Άρη την περσίνη σεζόν. Δηλαδή δεν είναι κάτι που ήρθε, το βρήκε, πότε λέει να το αλλάξουμε. Και στο τέλος χρονιά να πούμε, εγώ δεν έφταγα, εγώ ήθελα να αλλάξω ομάδα. Τους προπόνησε, ξέρω εγώ πόσο ήταν, 2 μήνες και έπαιξε μαζί τους 13-14. Ναι, 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 αρκετά. Άρα είχε μια ξεκάθαρη γνώμη πια για το ρόστερ που είχε στα χέρια του. Τώρα για τους υπόλοιπους Παναθηναϊκούς δεν έχει κάνει μεταγραφές, οπότε τι να συζητήσουμε. Ναι. Δεν έχει πάρει τέλος. Μάλλον έχει πάρει τον Γκάνεα για ένα πνευματικό αριστερό μπακ. Το Χουανκάρ. Ναι, αυτοί οι δύο θα παίζουν θέση εκεί, ναι. Okay. Ναι, ναι. Που έμεινε. Τερματοφύλακα και... πήρε το Λοντίγκιν. Α, ναι, μπράβο. Και πήρε και τερματοφύλακα το Λοντίγκιν, που κι αυτός είναι ανταγωνιστικός απέναντι στον Πρενιόλη. Θα δούμε ποιος από τους δύο. Και Διούδη δεν έχει ακόμα. Παίζει. Δεν άκουσα. Και Διούδη δεν έχει ακόμα. Διούδη δεν έχει ακόμα, ναι, αλλά αυτός φαίνεται ότι θα φύγει. Ναι, δεν έχει φύγει ακόμα, αλλά φαίνεται ότι θα φύγει. Είναι σε αναζήτηση ομάδας. Μάλιστα. Η Άκη έχει κάνει μια μεταγραφή. Άρα και γι' αυτήν είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε, τον Γκατσίνοβιτς. Ο Ολυμπιακός είναι ο επόμενος που έχει κάνει μεταγραφές, 4 στον αριθμό. Τι καταλαβαίνουμε από το σχεδιασμό του Ολυμπιακού? Καταλαβαίνουμε ότι προσπαθεί να βάλει ταχύτητα στο επιθετικό του κομμάτι. Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό και γι' αυτό ακριβώς πήρε τον Ζίνκερ Νάγκελ και τον Καμαρά, εκτιμώντας ότι την περσινή σεζόν, και όχι αδίκως, δικαιολογημένα, του έλειπε ταχύτητα. Του έλειπε ταχύτητα γιατί ο Νιεκούρου που την είχε την ταχύτητα δεν του βγήκε και γιατί οι υπόλοιπες επιλογές που είχε κάνει πέρυσι στις μεταγραφές, όπως ο Καρβάλιο που έμεινε ή ο Λόπες που δεν έμεινε, ή ο Φορτούνης που δεν κάνει στον προπονητή πια και είναι εκτός ομάδας, ήταν ποδοσφαιριστές με υψηλή ποιότητα όσον αφορά την τεχνική κατάρτιση, αλλά αργή, αν μη τι άλλο. Ή τουλάχιστον σε καμία περίπτωση δεν τους έλεγες γρήγορους. Αυτό είναι που θέλει να αλλάξει ο Πέδρο Μαρτίνς. Εκεί έκανε φόκους σε σχέση με τις μεταγραφές, ότι χρειάζονταν ταχύτητα και παίχτες που θα πηγαίνουν στο ένας εναντίον ενός στην επίθεση, και γι' αυτό έκανε τις μεταγραφές του Ζίγκερ Νάγκελ και του Καμαρά. Αλλά και εδώ, παρά το γεγονός ότι ψώνισε και ένα δεξιμπάκ και φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά και στο δεύτερο. Ναι. Δηλαδή, μπροστά είναι κλειστός, είναι κλεισμένος δηλαδή με Καμαρά, Ελ Αραμπί και Χασάν Ολυμπιακός, έτσι, νομίζω είναι καλά μπροστά. Η λογική λέει ότι θα πουλήσει τον Τουκίνιο. Και θα μείνει όπως λες με Ελ Αραμπί βασικό, με Καμαρά σε κάποια λίγα μάτς, πολύ δύσκολα παιχνίδια εκτός έδρας να παίζει ως βασικός center for όταν ο Ολυμπιακός θα παίζει την κόντρα επίθεση, και τον Χασάν να παίζει σε αρκετά μάτς ως ο αναπληρωματικός φόρος, είτε ερχόμενος ως αλλαγή, είτε παίζοντας σε κάποια παιχνίδια ως βασικός, ως σε θεωρητικά ευκολότερα παιχνίδια. Πίσω ποιος θα τους δίνει, ποιος θα τους τροφοδοτεί αυτός? Ο Ολυμπιακός σίγουρα θα πάρει δεκάρι. Έχω ξαναπεί, έχει τρία σχέδια για αυτό το 4-2-3-1 που παίζει ο Μαρτίνς. Το ένα σχέδιο λέει ότι θα μοιάζει περισσότερο με 4-4-2 και θα παίζει με Καμαρά Ελ Αραμπί, με τον Καμαρά λίγο πιο πίσω, σε θέση 10, άλλωστε σε θέση 9,5, ας το πούμε έτσι. Άλλωστε κυρίως για αυτή τη θέση τον πήρε τον Καμαρά ο Μαρτίνς, για αυτή τη θέση τον ήθελε, για πίσω από το center four, και όχι για center four. Για center four έχει τον Ελ Αραμπί και τον Χασάν. Είναι ελάχιστα τα μάτια που θα παίξει ο center four ο Καμαρά στον Ολυμπιακό. Αλλά εκεί φαίνεται ότι θα πάρει παίχτη, όπως φαίνεται ότι θα πάρει και άλλο extreme, αλλά για να τα κάνει αυτά θα χρειαστεί να πουλήσει παίχτες πρώτα. Φορτούνι, Ονιεκούρου, Βρουσάη, Ρατζέλοβιτς, Τσούμιτς, θα πρέπει να φύγουν όλοι αυτοί για να έρθει κι άλλος εξτρέμ. Διότι θυμίζω ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη στιγμή Μασούρα, Ζίνγκερ, Νάγκελ, όλους αυτούς που προανέφερα, Βαλμπουενά, Καρβάλιο, Καμαρά του Άρη, Ελ Αραμπί, Τικίνιο και Χασάν για τις τέσσερις θέσεις τις μεσοεπιθετικές. Μιλάμε για 12-13 ποδοσφαιριστές. Ωραία, ωραία.
Ναι, είναι πάρα πολύ. Θα χρειαστεί να φύγουν 4-5 προκειμένου να γίνουν οι επόμενες κινήσεις. Πόσο εύκολο θα είναι να φύγουν 4-5 δεν ξέρω. Έχω για το, στο κλείσιμο έχω μια ιντριγκαδόρικη κατά κάποιο τρόπο ερώτηση. Έχω μια γιάφκα κανονιέριδων στην πρωτεύουσα της Αχαΐας, όπου μου στέλνουν, μικροί και μεγάλοι, μου στέλνουν μήνυμα. Επειδή τα είδαμε όλα την προηγούμενη σεζόν, ακόμα και το λάθος του συγκεκριμένου, το αναφέρει κάπως, δεν μπορώ να το πω στο ραδιόφωνο, παίχτη, και δόθηκε αλλαγή σε πλάγιο σούτ από την οποία έφαγαν γκολ και από την Νιουκάστλ και τους έβγαλε, λέει, από την τετράδα. Αν μπορεί ο συμπαθέστατος κύριος Τσόχος να προβλέψει τι άλλο απίθανο μπορεί να γίνει ώστε η Arsenal να ξαναμείνει εκτός τετράδας. Κοιτάξτε, αν θέλουμε να λέμε την αλήθεια, ανεξάρτητα από τον τρόπο που έμεινε η Arsenal εκτός τετράδας, ναι, δεν είχε το ρόστερ για να είναι στην τετράδα. Δηλαδή και η Tottenham που τελικά μπήκε στην τετράδα και η Manchester United που τερμάτισε έκτη, είχαν ένα πολύ καλύτερο ρόστερ από αυτό της Arsenal. Η Arsenal προσπαθούσε να βγει τέταρτη με τον Lacazette και τον Enketia Center Four, και η Tottenham προσπαθούσε να βγει τέταρτη με τον Kane και τον Son. Τα έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Ήταν υπερβατική η χρονιά. Απλώς εκεί που έφτασε, δηλαδή δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε να είναι τέταρτη, υπήρχε πια όχι η προσδοκία αλλά η απέτηση να τερματίσει τέταρτη, και γι' αυτό ακριβώς υπήρξε μεγάλη απογοήτευση. Οι μεταγραφές που κάνει μέχρι τώρα η Arsenal είναι εξαιρετικές. Θα χάσει μάλλον τον Ραφίνια, που εγώ λέω ήταν φυσιολογικό να τον χάσει. Και ενδεχομένως να της κάνει και καλό, γιατί αν έπαιρνε και το Ραφίνια, νομίζω κάπου εκεί τέλειωναν και τα χρήματά της. Και κατά την άποψή μου έχει μεγαλύτερες ανάγκες αλλού από τις θέσεις του εξτρέμ, προκειμένου να έδινε 60 εκατομμύρια ευρώ να πάρει έναν ποδοσφαιριστή. Εγώ λέω ότι το μεγάλο της πρόβλημα στην κορυφή της επίθεσης θα λυθεί σε μεγάλο βαθμό με τον Γκαμπριέλ Ζησούς που παίρνει από τη Manchester City. Μπορεί να μοιάζει ότι παίρνει το λοιμό της Manchester City, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Η αλήθεια αυτή είναι ότι ο καθένας θα μπορούσε να πει ότι παίρνει το λοιμό της Manchester City. Ναι, αλλά έγινε λοιμό επειδή η Manchester City πήρε το Haaland. Οπότε ο αναπληρωματικός του Haaland μπορεί να είναι ο δεύτερος καλύτερος center forward στον κόσμο. Γιατί ο καλύτερος center forward στον κόσμο, ο Haaland, είναι ο βασικός. Οπότε δεν είναι έτσι απλό. Όπως επίσης, αν δεν τον εκτιμούσε η Manchester City, δεν θα απαιτούσε 50 εκατομμύρια ευρώ για έναν παίχτη που σε ένα χρόνο έμενε ελεύθερος και είχε κάνει γνωστό ότι δεν θα υπογράψει γιατί θέλει να φύγει να πάει να παίξει κάπου βασικός, γιατί θέλει να είναι βασικός και στην Εθνική Βραζιλίας. Και τέλος πάντων, η Arsenal πήρε τον ενδυνάμει βασικό, για να μην πω τον βέβαιο, βασικό center forward της Εθνικής Βραζιλίας. Άρα είναι κομματάκι, πώς να το πω, άδικο να τον λες το λοιμό της Manchester City. Ναι. Αλλά θα πρέπει να δούμε να ολοκληρωθεί ο μεταγραφικός σχεδιασμός και μετά θα μπορώ να πω αν η Arsenal φέτος οφείλει να είναι μέσα στην τετράδα με βάση το roster της. Ναι. Μία λέξη, πραγματικά μία λέξη, γιατί έχουμε φτάσει ένα λεπτό μετά τη μία. Από Νταβέλη νιώθεις? Ξέρεις τι είναι, τι είναι ο νέος ιδιοκτήτης ενώ της ΑΕΛ, της Λάρισας, το σαβόν που πούλησε ο κ. Κούγιας. Τώρα κατάλαβα τι λες, γιατί ναι, στην αρχή νόμιζα ότι με ρώταγες αν νιώθω από το σπορ που ρίχνουν βέλη. Γιατί άκουσα από τα βέλη νιώθεις, ναι, και λέω, ναι, ναι, όπα, ναι. Έχει προχωρήσει πολύ η κουλτούρα η αθλητική του αγώρα. Ναι, ναι. Νιώθω ελάχιστα, αλλά επειδή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έχω βάλει να μάθω λεπτομέρειες και μπορώ να σου πω αύριο. Εννοείται, γι' αυτό το είπα. Αύριο περιμένω όλο, ολοκληρωμένο, τα πάντα, σίγουρα. Μόνο εσένα περιμένουμε για αυτό το θέμα, να ξέρεις. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.